Και προσπαθώ να κατανοήσω κάποιο γεγονός γιατί μου έγινε. Έτσι, χωρίς το ενοχικό, έτσι. Μπράβο. Απλώς, ρε, παιδιά, τι μου έγινε, ας πούμε, πριν από μια εβδομάδα, κλάπηκε το πορτοφόλι μου 500 ευρώ ταυτότητες πιστωτικές. Όχι, λέω, για κάποιο λόγο το έκανα. Μπράβο. Τι ήθελα να. Για κάποιο έτσι. Λόγο συνδημιούργησες μπορεί με άλλους με αυτό το πράγμα, έτσι. Άρα δες πώς μπορείς να πάρεις όφελος εκτός από τη χασούρα. Άρα εκείνη την ώρα λοιπόν τι πάει να πει, ότι ξέρεις κάτι, δεν φυλάω καλά τα πράγματά μου, δεν έχω καλή ακεραιότητα, νιώθω ότι δεν μου λείπουν τα πράγματα και επομένως τώρα αφού νιώθεις ότι είσαι δυνατός και δεν σου λείπουνε, πάρε και το τεστ για να μου δείξει αν τελικά μου λείπουνε ή όχι, πρέπει να φυλάω τα ρούχα μου, δεν συγκρατώ καλά το χώρο μου, την εστίασή μου, δεν ελέγχω την ενέργειά μου, δηλαδή κατάλαβες τι μπορεί να σου δώσει, πάρα πολλά πράγματα που μας συμβαίνουν. Έπαθα ακριβώς το ίδιο. Θυμήθηκα δικό σου βίντεο και λέω: Οκ, ο άνθρωπος αυτός μου κάτι έγινε, ας πούμε, για να το κάνω. Δηλαδή ήταν τόσο φοβερό, ποτέ μου δεν έπαιρνα πορτοφόλι το βράδυ κτλ. Δημιουργήθηκε η συνθήκη κατάλληλη για να μου κλαπεί. Τελείωσε. Μπράβο, άκου τώρα τι γίνεται. Ας πιάσει λοιπόν κανονικά, άκου εγώ τι θα έκανα στη θέση σου. Το πρώτο πράγμα που θα έκανα, αντί να ψάχνω για το μάθημα, θα ήταν να γυρίσω πάλι στην αναδρομική άσκηση. Δηλαδή εκείνη την ώρα που καταλαβαίνω ότι το πορτοφόλι μου χάθηκε. Αυτόματα να ελέγξω τι συνέστημα με διαπέρασε. Αυτόματα να ελέγξω εκείνη την ώρα με το που είδα αυτό το σενάριο και έγινα σε αυτό το σενάριο συνειδητός, τι συνέστημα με διαπέρασε. Τρομοκρατήθηκα, πανικοβλήθηκα, φοβήθηκα. Αυτόματα τι πεπιθήσεις πετάχτηκαν από μέσα μου, ποια εγώ μιλήσανε. Καταλαβες. Αυτό θα έκανα εγώ έτσι όπως κάνω σε όλη μου τη ζωή τώρα και έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Με το πρώτο πράγμα δηλαδή που κάθομαι σε μια ηρεμία μέσα μου, κοιτάω τι πράγμα ξεπεταχτήκαν εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Και μετά αφού δουλέψω με αυτό το πράγμα μέσα μου και βρω τι πετάγεται, βρίσκω και τις ανάλογες πεπιθήσεις που κρύβονται από πίσω. Καταλαβες. Άρα όταν εγώ αλλάξω τις πεπιθήσεις, την επόμενη φορά που θα ξαναχάσω το πορτοφόλι μου θα λέγαμε, αυτόματα μόλις πάνε να πιάσει κρυολουσία ή θα με πιάσει λιγότερη ώρα, γιατί πλέον το έχω ξαναζήσει, το θυμάμαι, ξέρω τι θα κάνω, έχω ησυχάσει με τους φόβους μου. Έτσι δεν είναι. Αυτόματα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε την αναδρομική άσκηση που είναι η μεγαλύτερη, θα λέγαμε πιο δυναμική άσκηση, είναι αυτό. Όχι απλά να δούμε και να πούμε εντάξει, κάποιο λόγο έγινε, τι μάθημα έχω να πάρω, άστο να γίνει μόνο του. Καταλάβατε τι θέλω να σου πω. Ναι. Αναδρομική άσκηση λοιπόν, τι συναισθήματα, τι μας βγήκε τη στιγμή ακριβώς εκείνη. Ναι. Αναδρομική άσκηση στην πραγματικότητα, η αναδρομική άσκηση πρέπει να τα περιέχει αυτά. Ποια είναι όμως, επειδή συγγνώμη δεν την ξέρω εγώ την αναδρομική άσκηση. Αυτό που είπαμε, ότι επαναλαμβάνουμε το σενάριο κάτω από μια ήρεμη κατάσταση με όλες τις λεπτομέρειες που μπορούμε να έχουμε. Καταλάβατε, οι λεπτομέρειες όμως είναι και το συνέστημα που νιώσαμε, είναι και οι σκέψεις που περάσαμε. Καταλάβατε, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξεκινάνε να δουν, δεν τις σκέψεις μου πέρασαν το μυαλό εκείνη την ώρα. Τι σκέψεις μου περάσανε, τι συναισθήματα μου περάσανε, τι ενέργεια έχασα, πώς ήμουνα και κοιτάνε μόνο μετά τι μπορούν ας πούμε, να κάνουν. Οπότε μετά από αυτό ψάχνουμε και τις πεπιθήσεις πίσω από όλα αυτά που βέβαια, νιώσανε. Γιατί στην πραγματικότητα οι πεπιθήσεις τι κάνουνε, είναι αυτές που ανακαθορίζουν το πώς εμείς διαλέγουμε να βλέπουμε την πραγματικότητα. Οι πεπιθήσεις κρύβονται πίσω από κάθε δράση μας. Οι πεπιθήσεις κρύβονται πίσω από κάθε συμπεριφορά μας. Όσο εγώ